εγκλωτισμός ή προσφορά καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Προλάβαμε, ήρθαμε από την κουζίνα. Διακτηνιστήκαμε. Τώρα, τρέχοντας τα παιδιά. Τώρα να δεις διακτηνισμό που θα κάνουμε. Όχι εμείς ακριβώς, να υποθέσω. Αυτή η καρέκλα τι κλειστράει σήμερα και σε πάει φεύγω προς τα έξω. Τη λαδώσατε με τη Δανάη. Λες να μας διώχνουν και η δική μου πηγαίνει λίγο πίσω. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε τον καλό τον Κώστα, τον Κισαμίτη φίλο μας, τον Χανιώτη φίλα μας, με τη μεγάλη καρδιά που έλεγα προηγουμένως, τη μεγάλη ψυχή. Γεια σου, φίλε Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να, ένα στόμα, μια φωνή. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αληθώς, χρόνια πολλά. Εμείς ευχαριστούμε ολόψυχα. Είσαι ένας άνθρωπος που με το ήθος σου και με τη δική σου πάλι έχεις αποδείξει ότι τα όνειρα κάποιων παιδιών δεν σταματούν πλέον. Πρέπει να περνούμε εμπόδια και πόσο δε μάλλον όταν ένας άνθρωπος κάνει σημαία του τη στήριξη στα ειδικά σχολεία όλης της Κρήτης και ειδικά εκεί στο πανέμορφο χωριουδάκι σου, στα Κουτουφιανά των Χανίων, στην Κίσαμο. Αυτή τη φορά, βρε αδερφέ, θα τρέξεις πραγματικά από τα Χανιά μέχρι την άλλη άκρη της Κρήτης και Τούμπαλιν. Τι ακριβώς θα κάνεις? Να πούμε ότι η δράση που ξεκινήσα το 2018 ήταν δράσης ευαισθητοποίησης, προσφορά στη στήριξη εδώ του ειδικού σχολείου μας στα Κουτουχενά Κισάμου. Φέτος με το Δήμο Κισάμου και με την νεολαία Κισάμου αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να τρέξουμε από τη μια μεριά της Κρήτης μέσα στην άλλη, να διαδώσουμε ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Είναι μια δράση ευαισθητοποίηση για την ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στην κοινωνία μας. Και αυτό που θαυμάζουμε όλοι σε σένα είναι ακριβώς αυτό. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έντονο το στοιχείο της προσφοράς μέσα του και δεν ενδιαφέρεται ούτε για την νίκη ούτε για τίποτε άλλο. Μόνο να προσφέρει χαρά και χαμόγελο και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό με τον τρόπο που έχεις επιλέξει και εμείς μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε και για σένα και για τον τρόπο που σκέφτεσαι και για αυτό που είσαι στο κάτω-κάτω. Και νομίζω ότι σίγουρα όλοι οι δικοί σου άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι για σένα. Σίγουρα η προσφορά και η αλληλεγγύη καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Δύσκολο να την εντοπίσεις αυτή την κουβέντα εν της πράγμαση, αλλά το συναντάμε στο πρόσωπό σου, γιατί τις προηγούμενες φορές είχες τρέξει στην Ρουμανία, δεν απατώμε, που πήρες και το προσωνύμιο του Ironman στο τρίαθλο. Πρώτον αυτό, δεύτερον, κολύμπησες για πολλά μίλια στη θάλασσα των Χανίων, προκειμένου να γνωστοποιήσεις τι το αυτονόητο. Στρέψτε το βλέμμα στις ανάγκες των παιδιών ειδικής αγωγής. Στρέψτε το βλέμμα στα παιδιά που τελειώνουν με το κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά τι κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Συγκεκριμένα η δράση μας φέτος είναι αφαιρωμένη στους απόφοιτους του ΕΕΠ Κισάμου και σε όλα εκείνα τα παιδιά που μετά τις σπουδές τους δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά που αποφοιτούν από τα ΕΚ, η κοινωνία μας τα αναγκάζει να επιστρέψουν στο στενό τους οικογενειακό περιβάλλον χωρίς καμιά περαιτέρω φροντίδα. Και του τονίζω η κοινωνία μας, γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να κάθομαι να λέω η πολιτεία και οι δήμοι και οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα. Αλλά για μένα, εμείς σαν κοινωνία έχουμε μεγάλο μέρος ευθύνης. Κώστα, από τη δική σου την εμπειρία, έχεις δει να υπάρχει έτσι έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο? Έχεις δει να θέλουν και εκείνοι να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και να προσφέρουν με τον δικό τους τρόπο, αν όχι με τον δικό σου? Γιατί εντάξει, εσύ μπορείς και το στηρίζεις και σωματικά. Το 2018 που επισκέφθηκα το σχολείο σαν Κουτουφιανά Κισάμου και δειλά-δειλά αποφασίσαμε με την νεολαία και με το Δήμο μας εδώ, με το Δήμο Κισάμου, να κάνουμε την πρώτη μας δράση, έμεινα έκπληκτος από τη βοήθεια και και την όρεξη που ήθελαν να βοηθήσουν οι απλοί πολίτες. Και δεν σου κρύβω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πέρυσι που κολύμπησε τα 25 χιλιόμετρα αγάπης. Μαζέψαμε ένα ποσό, 26.365 ευρώ. Μπράβο. Μεγάλη σύγκριση. Είχαμε μια αίθουσα στο σχολείο, μια αίθουσα αισθητριακής ολοκλήρωσης,
που αναβάθμισε πολύ το συγκρότημά μας και βοήθησε πολύ τα παιδιά μας. Είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι είναι σε λειτουργία αυτή η αίθουσα και τα παιδιά μας έχουν μείνει έκπληκτα. Μπράβο, βρε Κώστα. Μπράβο, βρε Κώστα. Μπράβο, βρε Κώστα. Πες μου τώρα για το νέο εγχείρημα. Πότε ξεκινάει, πόσο έτοιμος είσαι, τι θα χρειαστεί στη διαδρομή. Πόσες μέρες θα διαρκέσει. Όπως σας είπα στην αρχή, είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, μια δράση προβληματισμού, μια δράση τροφής για σκέψεις. Τι γίνονται αυτά τα παιδιά μετά την αποφύτισή τους από τα 6 σαν. Η δράση μου θα ξεκινήσει 20 του μήνα από το ΕΚ της Ιτίας. Ναι. Θα περάσω σχεδόν από όλα τα ΕΚ της Κρήτης, εκτός το ΕΚ την Πακίου, γιατί είναι η παράκαμψη πολύ μεγάλη και δεν μου γίνεται το πρόγραμμα. Και το μήνυμά μας είναι αυτό που σας προείπα. Είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ευαισθητοποίησης. Είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας. Κάθε μέρα τρέχω περίπου 30 με 35 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά επώδυνο. Αλλά σίγουρα δεν είναι πιο δύσκολο από τον αγώνα που δίνουν τα παιδιά μας καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, να μας πούνε τι. Ότι είναι διαφορετικά. Αλλά στην ουσία όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Μακάρι να σκεφτόμασταν όλοι, σαν και σένα, ο καθένας με το... Να σε είχε σαν πρότυπο και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά τελικά αυτό που λέει ο Κώστας, υπάρχουν και εκείνες οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζονται και διαφορετικά. Ναι. Δυστυχώς. Η αντιμετώπιση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να γίνεται με εισάξιους όρους. Τώρα, Κώστα, την έχεις υπολογίσει τη διαδρομή. Για πες μου, εγώ επιμένω. Πόσα χιλιόμετρα θα είναι συνολικά. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Κώστας. Κώστα. Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Έκανε διακοπή. Τώρα με ακούς. Παραλαμβάνεις, παρακαλώ. Τώρα με ακούς, ναι. Ωραία. Έχεις υπολογίσει συνολικά την απόσταση, πόσο θα είναι όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο θα κάνεις, ναι, που θα διασχίσεις από την πλευρά. Για πες. Είναι 330 χιλιόμετρα θα τρέξω. Όλοι μου το τρέχουν θα είναι σε Παρσιακή Οδού. Ναι. Παρσιακή Οδός, για λόγους ασφαλείας. Θα τρέχω από τις 5 το πρωί μέχρι το αργότερο στις 10 το πρωί. Και αυτό για λόγους ασφαλείας. Θα τρέχω περίπου τη μέρα 30 με 35 χιλιόμετρα. Και όλη η διάρκεια της δράσης μου είναι 10 μέρες. Θέλει ψυχή. Δεν το πιστεύω. Θέλει ψυχή. 10 μέρες να τρέχεις. Σίγουρα θέλει ψυχή, αλλά να ξέρετε ότι όταν κάνεις κάτι με την ψυχή σου, συνομποτεί το σύμπαν και όλα πάνε καλά. Θα έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι θα σε βοηθούν, θα σε υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος. Θα έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που είναι σε όλες τις δράσεις μου συνοδοιπόρος μου, με βοηθάει και δεν είναι άλλος από τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου, τη Μαρία, που έχω δηλώσει άλλες πολλές φορές ότι μόνος μου μπορεί να πάω πιο γρήγορα, αλλά μαζί θα πάτε πιο ψηλά. Πάω πιο μακριά. Πω. Βλέπεις τώρα. Όλα τα έχει αυτός ο άνθρωπος, είναι ρομαντικός. Ναι, και πόσο σημαντικό είναι τώρα και το σημείο που ανέφερε και ο Κώστας, ότι έχει και τους δικούς του ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζουν και είναι δίπλα του και δεν του βάζουν κάποιο εμπόδιο. Είναι συνοδοιπόροι και αυτοί με τον δικό τους τρόπο και τον βοηθούν να πετύχει το δικό του εγχείρημα, εκείνο που θέλει. Αυτό που θέλει, αυτό το να προσφέρει στα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό που το αντιλαμβάνεται και η σύζυγος αυτό. Και δεν σε σταματά, αλλά είναι δίπλα σου και σε στηρίζει. Πόσο τυχερός είσαι. Σίγουρα, αν δεν είχα την οικογένειά μου, αν δεν είχα την συμπαράσταση, αν δεν ήταν συνοδοιπόροι μου, αν δεν έτρεφα τόσο πολύ αγάπη από αυτούς, σίγουρα δεν θα έφτανα εκεί που δεν μπορώ. Μπράβο Κώστα, εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχεις αντοχή, να έχεις δύναμη, σίγουρα τα έχεις, να υλοποιήσεις ένα ακόμα εγχείρημα που για άλλους φαίνεται ακατόρθωτο και άπιαστο. Είπαμε, δεν είναι η κούραση, δεν είναι ο υδρότας, δεν είναι ο πόνος στα πόδια, δεν είναι ο πόνος στο σώμα, αλλά είναι η αγάπη και η αγκαλιά σε όλα εκείνα τα παιδιά που νιώθουν ότι έχουν παραγωνιστεί από την πολιτεία. Αδίκως, δυσκολευόμαστε να το πούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως δες με μια κίνηση, Χριστιάνα, πώς κατευθείαν το μυαλό σου πήγε προς τα δυτικά του νησιού μας, σε μια μικρή πινεζούλα στο σχολείο των Κουτουφιανών εκεί στην Κίσαμο και λες εγώ θα στηρίξω με τον τρόπο μου Κώστα. Και Κώστα, πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς. Ήδη έχετε κάνει πάρα πολλά, μόνο και μόνο που με φωνάξετε εδώ στην εκπομπή σας με τόσο μεγάλη ακροματικότητα.
Πιστεύω ότι περάσαμε ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα ισότητας. Μια ισότητα που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά της Ελλάδας μας. Και το μήνυμα αυτό που θα ξεκινήσει από τη Σιτία και θα φτάσει μέχρι την Κίσα μου, θα δεσίσει όλη την Ελλάδα, είμαι σίγουρος που θα φτάσει και σε όλη την επικράτεια. Και εγώ από φύση μου είμαι αισιόδοξος και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει για τα παιδιά μας, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι παιδιά που θέλουν τη στήριξή μας και το πολύτερο που μπορούμε να δώσουμε είναι την αγάπη μας. Και μόνο για αυτό το χαμόγελο που βλέπεις, λες αξίζει να τρέξω και να περπατήσω και να πάω όσο πιο μακριά γίνεται. Αρκεί να χαμογελάνε τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένα. Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Και όταν θα φτάνεις περίπου στο ύψος του Ηρακλείου, αν σε βγάλει στράτα που λέμε, παίρνει από τη βιομηχανική από το στούντιο, θα κόβεις κύκλους μέσα στο στούντιο και εμείς θα σας παίρνουμε συνέντευξη, να σας στηρίζουμε, να σας φωνάζουμε. Εντάξει. Βάσει του προγράμματος μου, 24 του Μαΐου, Δευτέρα, τα Μιράκλου. Σας περιμένω στο ΕΕΠ για ζωντανή σύνδεση. Να είσαι καλά, Κώστα μας. Το κλείσαμε. Τέλος. Το κατοχυρώσαμε. Καλή αρχή. Καλή αρχή, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Τίποτα, μην ευχαριστείς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, φίλε. Λοιπόν, αυτά και με τον Κώστα. Μόνο που έχεις την ευκαιρία και γνωρίζεις τους ανθρώπους, δεν θέλεις κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Είσαι πιο δυνατός ακόμα. Τίποτα άλλο. Βλέπεις τη ζωή σου μπροστά, ευθεία, χωρίς κανένα εμπόδιο. Τέτοιους φίλους να έχετε. Σαν τον Κώστα τον Βαρουχάκη.